Τον κύριο Θόδωρο Τρίτσα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, Υπουργέ. Σας πήραμε πρωί-πρωί να δούμε αυτό το σχέδιο επιβράδυσης της μετακίνησης των προσφύγων στα νησιά. Είναι ένα σχέδιο που φτιάξατε από ποια ανάγκη? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχουμε αυτές τις αποφάσεις για το κλείσιμο των σύνορων από τις στη Φύρα μου και στις άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, οφείλουμε να διαμορφώσουμε τουλάχιστον μία δυνατότητα ώστε να συγκεντρωθούν χιλιάδες άνθρωποι στην περιοχή της Ιδωμένης. Άρα μέχρι ότου διαμορφώσουμε νέους χώρους φιλοξενίας και προσωρινής διαμονής, ανάλογα και με τις εξελίξεις, κάτι που γίνεται ήδη και είναι ήδη δρομολογημένο, χρειάζεται όλη αυτή η διαδρομή, η κίνηση των ανθρώπων από τα νησιά προς τον Πειραιά και από τον Πειραιά προς το... Να επιβραδυνθεί. Να επιβραδυνθεί. Πέστε... Με ποιο τρόπο, Υπουργέ, θα γίνει αυτό? Αυτός ο τρόπος γίνεται με νέους χώρους που θα μείνουν στην Αττική ή σε άλλες περιοχές, και σας λέω, αυτά είναι σε εξέλιξη. Υπουργέ, αφού αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν, υπάρχουν αυτοί οι χώροι φιλοξενίας στην Αττική και λένε δεν πάμε καν. Μένουν είτε στο λιμάνι είτε πάνε στην πλατεία Βικτωρίας και περιμένουν πότε θα πάνε στα σύνορα. Θα τους αναγκάσουμε? Με ποιο τρόπο δηλαδή θα γίνει αυτή η επιβράδυνση? Το ελληνικό κράτος οφείλει να έχει δυνατότητες και λύσεις για την διαμονή αυτών των ανθρώπων από τη στιγμή που έρχονται στη χώρα μας. Και αυτό κάνουμε. Τώρα, για να γίνει αυτό ομαλά και για να γίνει ανθρώπινα, αξιολογούμε ότι χρειάζεται μια επιβράδυνση του ρυθμού κίνησης αυτών των ανθρώπων. Ωραία. Αυτή η επιβράδυνση ξεκινάει από τα νησιά? Αυτό που ακριβώς σχεδιάσαμε είναι στα νησιά, χωρίς να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα, χωρίς να δημιουργήσουμε μη διαχειρίσιμη κατάσταση, θα έχουμε μια διαδικασία από τη μια μεριά να μην μεταφέρουν τα πλοία των δρομολογημένα το σύνολο του δυναμικού που έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή μπορούν να μεταφέρουν 500. Ισχύει το 50%? Συγγνώμη. Ισχύει το 50% ότι θα παίρνουν? Όχι, όταν αγγεί, αυτά είναι διαρκώς παρακολουθούμενα και διαρκώς ρυθμιζόμενα. Εάν το νησί δεν έχει πολύ κόσμο απάνω, θα μπορούν να φεύγουν και όλοι. Αν έχει λίγους ανθρώπους, πώς το λένε, καλά, προφανώς θα πάρει λίγο. Γίνεται ανάλογη ρυθμίση. Υπουργέ, για να το καταλάβουμε, δηλαδή ένα πλοίο το οποίο έχει χωρητικότητα, ξέρω εγώ, 2.000 ανθρώπους επιβάτες να πάρει πάνω. Εσείς θα λέτε ότι θα πάρει 1.000, λέω τώρα ένα τυχαίο νούμερο, μόνο και μόνο για να καθυστερήσει αυτή η διαδικασία της μεταφοράς? Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι αυτό, το πρώτο πράγμα. Αυτό, προσέξτε, είναι ένα σχέδιο για τις επόμενες 2 μέρες, έτσι. Είναι ένα σχέδιο για τις επόμενες 2-3 μέρες. Δεν είναι ένα σχέδιο για πάντα. Σας λέω, διαρκώς παρακολουθούμενο και διαρκώς διορθωνόμενο εφόσον προκύψουν άλλα δεδομένα. Αφήστε με να τα ολοκληρώσω, όμως, για να καταλαβαίνουν και όσοι μας ακούν. Παρακαλώ. Κάντε μου τη χάρη. Λοιπόν, έχουμε μία διαδικασία σχετικής και ελεγχόμενης και οργανωμένης μικρής επιβράδυνσης, όσης χρειάζεται κάθε φορά, και διορθωνόμενης ανά πάσα στιγμή, και ταυτόχρονα σε αυτό το πλαίσιο τα 3 διαθέσιμα πλοία που έχουμε ναυλωμένα. Το ένα θα πάει στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, το Βενιζέλος, το άλλο θα πάει στη Χίο και το άλλο στη Σάμο, και για 2 μέρες περίπου θα λειτουργήσουν ως πλοία στέγασης προσφύγων και μεταναστών και παροχή ξενοδοχειακής εξυπηρέτησης. Έχετε επικοινωνήσει με τους φορείς των νησιών? Το αντιμετωπίζουν με ποιο τρόπο?
Έχω επικοινωνήσει από χθες το βράδυ με την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, με τους δημάρχους της, με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου, τον κύριο Γιαννέλη, με τους δημάρχους της Λέσβου, της Χίου, της Άμμου. Το αντιμετωπίζουν πολύ λογικά και πολύ θετικά. Μάλιστα. Τους έχουμε διαβεβαιώσει ότι δεν είμαστε τρελοί να φορτώσουμε κόσμο στα νησιά. Ο κόσμος θα φεύγει από τα νησιά, δεν θα απαγορευτεί, γιατί ακούστηκαν και τέτοια πράγματα ότι δεν θα γίνουν, δεν θα επιτραπεί στα καράβια να φεύγουν. Απλώς έχουμε μία διαδικασία που νομίζω ότι είναι πολύ λογική και πολύ αναγκαία, μια σχετική και θα λέω και πάλι διαρκώς ελεγχόμενης επιβράδυνσης της κίνησης των προσφύγων και των μεταναστών από τα νησιά προς τον Πειραιά. Υπουργέ, σε κάποια μέρη, όχι βεβαίως σε όλα τα μέρη, έχουν υπάρξει αντιδράσεις από κατοίκους για την δημιουργία έστω και κάποιων hot spots. Δεν θέλουν. Για ένα παράδειγμα, βεβαίως είναι στην ΚΟΠ που είναι έντονο αυτό. Φοβόσαστε ότι μια τέτοια κίνηση που κάνετε έστω και για αυτές τις 2-3 μέρες μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αντίδραση σε αυτά τα νησιά από κατοίκους? Κοιτάξτε να δείτε. Και είσαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα εσείς οι δημοσιογράφοι. Και δεύτερον, όλο το Πανελλήνιο παρακολουθεί και γνωρίζει τα δεδομένα του προβλήματος. Δεν τα καθορίζουμε εμείς. Οι εξελίξεις στην Ευρώπη είναι τέτοιες που δημιουργούν νέα δεδομένα. Όσο πιο σωστά και ορθολογικά διαχειριστούμε το πρόβλημα, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους και πρώτα απ' όλα για τις τοπικές κοινωνίες. Αν οργανώσουμε χώρους υποδοχής, όχι καταβλισμού χιλιάδων ανθρώπων, αλλά μερικών εκατοντάδων ανθρώπων χώρους προσωρινής διαμονής. Εάν κάνουμε τις παρεμβάσεις που κάνουμε στο διεθνές διπλωματικό πεδίο, είδατε πόσο αναβαθμισμένη ήταν η παρέμβαση με την ανάκληση της διπλωματικής αντιπροσωπείας της πρέσβεως της χώρας μας στην Αυστρία. Εάν προχωρήσουμε σε κάθε δυνατή ενέργεια ώστε να διαμορφώσουμε νέα δεδομένα παρά τις αρνητικές εξελίξεις στις πρωτοβουλίες της Ευρώπης. Και αν ο λαός και ως κοινωνία, ως δημοτική τοπική αυτοδιοίκηση, ως κόσμος της ενημέρωσης, συνδιαμορφώσουμε ένα ορθολογικό και ψύχρωμο τοπίο, τότε πολύ καλά θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το ζήτημα. Κύριε Υπουργέ, πέστε μου κάτι. Τι σας κάνει να είστε βέβαιος ότι πρόκειται για ένα σχέδιο μόνο 2-3 ημερών? Όχι, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να παραταθεί αυτό το σχέδιο περισσότερο, διότι διαφορετικά αυτό θα σημαίνει ότι θα γεμίσουν τα νησιά κόσμο. Δεν είμαστε τρελοί, δεν έχουμε τέτοια στόχο. Σας το είπα από την αρχή. Μια πολύ ελεγχόμενη και σχετική επιβράδυνση της κίνησης μεταφοράς των ανθρώπων αυτών από τα νησιά προς την Πειραιά, ώστε σε αυτό το διήμερο-τριήμερο νέοι χώροι και νέες δυνατότητες για την διαμονή και τη φιλοξενία και την προσωρινή μέχρι ότου προχωρήσουν προς διάφορες κατευθύνσεις δυνατότητα διαμορφώσουμε τα νέα δεδομένα. Είναι πολύ λογικό να χρειάζεται αυτός ο χρόνος των 2-3 ημέρων. Μάλιστα. Λοιπόν, Υπουργέ, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πανεύχομαι καλά όλα, όπως είναι ο σχεδιασμός, να μην έχουμε παρεπόμενα. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένα σχεδιασμός που τον κάναμε και τον αφήσαμε σε διαρκή παρακολούθηση ώστε να διορθώνουμε όπου δεν δουλεύει σωστά. Μάλιστα. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Ψυχραιμία, έτσι. Αυτό είναι που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Και σωστές αποφάσεις, βέβαια.